Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, εργοστάσια μικρά Τσέρνομπιλ. Ένα θέμα για το οποίο ο κύριος Θεοπέμπτου φωνάζει χρόνια. Πόσο η πρόοδο έχουμε κάνει, έχουμε κάνει πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Κύριε Θεοπέμπτου, καλό σας μεσημέρι. Καλώς μεσημέρι σε όλους. Σε ποια εργοστάσια αναφερόμαστε? Έχει να κάνει με τις εκπομπές ρήπων και όλους αυτούς τους στόχους που όλο λέμε ότι έχουμε και εμείς στόχο να φτάσουμε και δεν πλησιάζουμε καν. Εντάξει, να εξηγήσω ότι έχει πάρα πολλά χρόνια που υπάρχουν τούτα τα προβλήματα. Ναι. Είχαμε πρόβλημα με δύο χιτήρια τα οποία πιο παλιά ήταν σε μια κοινότητα και σε πόλη ή στη Λεμεσόν. Είχαμε τα προβλήματα με το αρσενικό στο Μάμαρι, τα προβλήματα με το όπου κατάληξε το αρσενικό στα απογεία νερά και, και είχαμε προβλήματα. Είχαμε τα προβλήματα με το Rainbow στο Ακάκι, όπου έριχναν επικίνδυνες χημικές ουσίες στο έδαφος και μολυστήκαν τα απογεία νερά και το έδαφος. Είχαμε τα προβλήματα με τα ασφαλτικά, είχαμε το πρόβλημα με το Άστρασολ, είχαμε τις μεγάλα προβλήματα που δημιούργησε το μεταλλείο του αμιάντου. Όταν το ψάξετε μαζί με τα ασφαλτικά που έχουμε τώρα, είναι όλες αυτές οι περιοχές οι οποίες κατά καιρούς οι κάτοικοι αναγκάζονταν να κάνουν διαδηλώσεις και να κάνουν μακρόχρονους αγώνες για να διώξουν ένα ρυπογόνο εργοστάσιων μόνο και μόνο για να προστατεύσουν την υγεία τους, που έπρεπε να είναι και είναι ανθρώπινο δικαίωμα και πρέπει να τους προστατεύουμε σαν κράτος. Ναι. Πόσα τέτοια μικρά Τσέρνομπιλ μπορεί να καταγραφούν στην Κύπρο? Έχουμε αριθμό? Τα κύρια είναι αυτά που σας αναφέρα τώρα. Ναι. Αυτά είναι τα κύρια. Χωρίς να ξέρουμε τι άλλο θα αναδειχθεί την επόμενη φορά. Και ποια είναι η θέση σας στη μετακίνηση του ασφαλτικού σε άλλες περιοχές, Μητσερού και Καλαβασό, τους επόμενους τρεις μήνες? Κοιτάξτε, εγώ έχω πει πολλές φορές ότι δεν συμφωνώ και δεν διαφωνώ. Το ότι διαφωνώ είναι ο τρόπος με τον οποίο το χειρίζεται την κυβέρνηση. Δηλαδή. Δεν έπρεπε πρώτα να εξηγήσω ότι από το 13 που φωνάζουν οι κάτοικοι. Επομένως, έχουμε φτάσει σχεδόν 9 χρόνια τώρα. Να συμπληρώνονται 9 χρόνια που έπρεπε να μετακινηθούν τότε οι μονάδες. Αλλά έπρεπε η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει και τον εξοπλισμό της που έχει το τμήμα μετεωρολογίας και τις γνώσεις, να ψάξουν να βρουν το χώρο, να κάνουν τις μετρήσεις, να ξέρουμε σίγουρα που και είναι οι κατευθύνσεις του αέρα, πώς συμπεριφέρεται ο αέρας, που πάει, που είναι πιθανό να πηγαίνει η ρήπαση αν τα χωροθετήσουμε και να τα πάρουμε τζαμέ. Ναι. Αντί αυτού, έχει που το 2013 που δίνουν υποσχέσεις και αντί να κάνουν τη μελέτη, στείλαν τα σε συγκεκριμένες περιοχές, άρχισε ο κόσμος και φωνάζει. Και βασιζόμαστε τώρα πάνω σε ιδιωτικές εταιρείες να κάνουν τις μελέτες για τη διασπορά και ξεκινά η αμφισβήτηση και πάει και πάει. Μπορούσε να ήταν λυμένο και χωρίς πρόβλημα τούτον εδώ και πολλά χρόνια. Πάντως, αν λυθεί στους επόμενους τρεις μήνες και σταματήσουν όλες αυτές οι διαμαρτυρίες, δικαιωθεί λίγο ο κόσμος και απαλλαχθεί από την επιβάρυνση στην υγεία και στο καθαρό περιβάλλον που δικαιούνται και αιτούνται δηλαδή, εντάξει, θα είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Φυσικά μακάρι, αντιδρούν άλλες κοινότητες τώρα. Ναι, δεν ξέρω πού να φτάσει. Πού θα φτάσει αυτό, κύριε Θεοπέμπτου? Έχουμε πολύ κακό ιστορικό. Και καταλαβαίνω τον κόσμο που φωνάζει, και από την μια πλευρά και από την άλλη. Το ιστορικό μας είναι πάρα πολύ κακό. Να σας πω ότι, για παράδειγμα, στο Άστρασολ. Ξέρετε πόσες φορές έκαναμε διαδηλώσεις. Εμένα η γυναίκα με έπιασε άδεια και κάθεται έξω από το κάντσελο μαζί με τους κατοίκους και εβδομάδες. Ναι. Δεν γίνεται να καταλήγει ο κόσμος σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Να γέμισε η περιοχή ολόκληρη ακτίνας 200 μέτρα, να έχει έναν τεράστιο αριθμό καρκινοπαθών, νομίζω ήταν 110 καρκινοπαθείς. Επέθανε κόσμος και να πρέπει να καταλήξεις να κάνεις τούτου είδους την αντίδραση. Και τούτα τα πράγματα ακόμα συνεχίζουν. Έχουμε εργοστάσια τα οποία δεν έχουν άδεια εκπομπών. Να. Έχουμε εργοστάσια που λειτουργούν χωρίς την άδεια που χρειαζόταν. Έχουμε εργοστάσια τα οποία πριν πάνε να κάνουν τη μέτρηση για τους ρήπους, προειδοποιούν τους και λέγουν τους: ξέρεις, να έρθω την ερχόμενη εβδομάδα να κάνω μέτρηση ρήπων. Έχουμε ρήπους τους οποίους δεν τους μετρούμε. Μετρούμε μόνο ορισμένους.
Έχουμε φοβερά προβλήματα με τούτα τα θέματα. Και αφήνουμε τον κόσμο να περνά τόσο δύσκολο να καταλήγει να βγαίνει στους δρόμους. Τα μωρά να μένουν μπαίνουν στο σχολείο. Και στην περίπτωση του Άστρα Σόλ, κάποιοι ακόμη ταλαιπωρούνται με δικαστικές αποφάσεις και. Εκεί είναι ακόμα πιο τραγικό. Μα ξέρετε ότι στο Άστρα Σόλ, τέσσερα από τα άτομα που πήραν την κυβέρνηση δικαστήριο στο Άστρα Σόλ μας είχαν πει χτες ότι χάσαν τη ζωή τους. Ήταν καρκινοπαθείς. Ναι. Ένα. Τραγικό. Και δεύτερον, όταν πήραν την κυβέρνηση δικαστήριων και κέρδισαν, προσέξτε, κέρδισαν την κυβέρνηση, μεταξύ αυτών είχαν ενάγει και το Δήμο Λατσών. Να. Και ο Δήμος Λατσών αθωώθηκε από το δικαστήριο για την ευθύνη του. Και έρχεται τώρα ο Δήμος Λατσών, αν είναι δυνατόν, και ζητά από τούτους τους ανθρώπους τους καρκινοπαθείς, οι οποίοι έχασαν τις οικογένειες τους, συζύγους κτλ. Και ζητά τους να πληρώσουν τα δικαστικά του έξοδα. Ναι. Θλιβερά δεδομένα, ναι. Κύριε Θεοπέμπτου, δυστυχώς. Και τι να σχολιάσουμε. Δεν μπορούμε. Ακριβώς, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.